Είμαστε στον Ευαϊτινό, στον πρώτο τόμο, 28η υπόθεση, η οποία έχει τον εξής τίτλο. Περί του από πού πρέπει να αρχίζουμε την άσκηση. Και ότι όσοι αρχίζουν έχουν ανάγκη υπομονής και βίας στον εαυτό τους. Γιατί η αρετή στην αρχή φαίνεται ότι είναι δύσκολη εξαιτίας των παθών και των προλήψεων. Έτσι, προλήψεις είναι οι πτώσεις, οι αμαρτίες και τα πάθη τα οποία υπηρετήσαμε όσο καιρό είμαστε αμετανόητοι. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν προηγούμενο στην ψυχή μας κακές έτσι καταστάσεις οι οποίες έλκουν τον άνθρωπο στο κακό, στην αμαρτία. Και γι' αυτό όταν κανείς αρχίζει να μετανοεί, του φαίνονται όλα πολύ δύσκολα. Ουσιαστικά δηλαδή, σε αυτό το κεφάλαιο, μας ομιλεί η Αγιοπατερική Σοφία για το πώς πρέπει κανείς να ξεκινάει την πνευματική ζωή. Από πού πρέπει να αρχίζει την πνευματική ζωή. Και όταν λέμε πνευματική ζωή, έχει δύο σκέλη. Την άσκηση, την ασκητική ζωή, αυτό που λέμε δηλαδή, νηστεία, αγρυπνία, μετάνοιες, γενικότερα μία έτσι κακοπάθεια στο σώμα, με μέτρο βέβαια πάντα, η οποία βοηθάει στο να ταπεινωθεί το σώμα και από την άλλη μεριά πνευματική ζωή σημαίνει και μυστηριακή ζωή, δηλαδή συμμετοχή στην εξομολόγηση, στη Θεία Κοινωνία, σε αυτά κυρίως τα μυστήρια, αλλά και σε όλα τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα αγιαστικά. Αλλά κυρίως στα υποχρεωτικά που είναι το βάφτισμα, η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Λέει λοιπόν ο τίτλος ότι πώς πρέπει να αρχίζουμε, από πού πρέπει να αρχίζουμε, πώς πρέπει να ασκούμε βία στον εαυτό μας, ότι η αρχή είναι δύσκολη λόγω των προηγουμένων αμαρτιών και παθών, αλλά στη συνέχεια λέει γίνεται πολύ εύκολη η πνευματική ζωή και το να κατορθώσει κανείς την αρετή, ενώ στην αρχή φαίνεται δύσκολη. Και πάρα πολύ ωφέλει το να βάλει κανείς καλό θεμέλιο, καλή αρχή. Και είναι αδύνατον κανείς λέει, να ακολουθήσει τον Χριστό ή να κατορθώσει οποιαδήποτε αρετή, εάν δεν προετοιμάσει τον εαυτό του, ώστε να είναι ακόμα και για θάνατο έτοιμος, σαν να επίκειται ο θάνατός του, σαν να είναι κοντά στο τέλος του. Να θυμάται δηλαδή το θάνατο είναι πολύ σπουδαίο και να είναι αποφασισμένος να πεθάνει παρά να ξαναμαρτήσει, παρά να ξαναγυρίσει στην παλιά του κατάσταση. Ας δούμε λοιπόν τώρα μερικά από αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ας δούμε έναν ασκητικό πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Αβά Ισαάκ. Λέει μια ερώτηση που του κάνουν και είναι καταγραμμένη στο βιβλίο του τα ασκητικά. Ερώτηση. Όποιος απάλλαξε τον εαυτό του από κάθε περισπασμό και φροντίδα και με αυτή την προετοιμασία εισήλθε στον αγώνα τον πνευματικό, από πού πρέπει να αρχίσει την πάλη εναντίον της αμαρτίας. Θα πει κανείς αυτό αφορά στους μοναχούς. Αλλά όπως έχουμε πει, ο κάθε πιστός πρέπει να μοιάσει στους μοναχούς
οι οποίοι απαλλάσσονται από κάθε περισπασμό και φροντίδα, γιατί ο Χριστός μας λέει ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του και να άρει το σταυρό του και έτσι να με ακολουθήσει. Και πάλι ο Χριστός μας λέει μηδέν μεριμνάτε, να μην έχετε καθόλου μέριμνα. Η μέριμνα είναι η αγωνιώδης φροντίδα. Επομένως, δεν είναι μόνο για τους μοναχούς το να μην έχουν περισπασμούς και φροντίδες έτσι αγωνιώδεις, αλλά για όλους μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εργαζόμαστε ή να φροντίζουμε, ας πούμε, για τα καθημερινά, όπως λέμε. Θα φροντίζουμε, αλλά χωρίς άγχος, χωρίς αγωνία. Και θα προσπαθούμε να περιοριζόμαστε στα αναγκαία, να μην ανοιγόμαστε σε πολλά περιτά, όπως έκανε η Μαρία, η Μάρθα, και επιτιμήθηκε από τον Κύριο. Της είπε: «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία». Να μην σκορπιζόμαστε και να μην αγωνιούμε για τίποτε, αλλά και να μην σκορπιζόμαστε σε πολλά πράγματα. Ενός είναι ανάγκη, ενός στη χρία. Και η Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξετο. Η αγαθή μερίδα είναι αυτό που έκανε η Μαρία, η αδερφή της Μάρθας. Τι έκανε η Μαρία? Όταν μιλούσε ο Κύριος, καθόταν στα πόδια του και τον άκουγε προσεκτικά. Ενώ η Μάρθα προσπαθούσε να ετοιμάσει πολλά και ποικίλα εδέσματα, να στρώσει τραπέζι πλούσιο κλπ. Και συγχρόνως κατέκρινε και την αδερφή της, γκρίνιαζε και στον Κύριο και έλεγε: «Πες στην αδερφή μου να έρθει να με βοηθήσει, εγώ θα λέγαμε πνίγομαι και αυτή κάθεται και δεν κάνει τίποτα». Αλλά ο Κύριος είπε ότι αυτή κάνει το σωστό, γιατί πάνω από την τροφή τη σωματική είναι η τροφή πνευματική. Λέει λοιπόν η ερώτηση εδώ στον Αβά Ισαάκ, ένας λοιπόν που αγωνίζεται, αφήνει αυτές τις μάταιες φροντίδες, είναι αναγκαίο αυτό να το κάνουμε, από πού θα αρχίσει να παλεύει εναντίον της αμαρτίας? Τι πρέπει να κάνει πρώτα-πρώτα για να εξαλείψει τα πάθη? Δεν είναι αρκετό βέβαια να αφήσεις τα μάταια και τα περιτά, τις πολυτέλειες, τα κοσμικά, αλλά θα πρέπει και να βγάλεις και από μέσα σου τα πάθη και τις αμαρτίες, να τα ξεριζώσεις ή τουλάχιστον να τα χαλιναγωγήσεις, να τα κοιμήσεις. Και λέει ο Αββάς Ισαάκ τώρα: «Πάσης αρετής ο θεμέλιος, η νηστεία υπάρχει και η αγρυπνία». Ακούτε, το θεμέλιο για κάθε αρετή είναι η νηστεία και η αγρυπνία. Κάτι που είναι, θα λέγαμε, σωματικό, βλέπετε. Και όμως το σώμα έχει τεράστια σημασία στη πνευματική ζωή. Άμα κανείς θέλει να προκόψει την αρετή, θα πρέπει να αρχίσει από το να νηστεύει και από το να αγρυπνεί. Να αγαπήσει δηλαδή την προσευχή που γίνεται τη νύχτα. Την νυχτερινή προσευχή, η οποία είναι πολύ καρποφόρα, επειδή η ώρα της νύχτας είναι ήσυχη και πιο εύκολα κανείς συγκεντρώνεται στο Θεό. Όπως λέει και ο λαός, έτσι, τις νυχτερινές ώρες λέει, ο ουρανός είναι ανοιχτός. Πάντοτε ο ουρανός είναι ανοιχτός και πάντοτε ο Θεός μας ακούει, αλλά τη νύχτα εμείς πιο εύκολα έτσι ησυχάζουμε και προσευχόμαστε με κατάνοιξη. Αυτές οι δύο καταστάσεις, οι δύο ασκήσεις, η νηστεία και η αγρυπνία, εν διακρίση γινόμενε, όταν γίνονται με διάκριση, όταν τις ασκούμε με διάκριση, συνεργούσε το ανθρώπου εις πάν αγαθόν. Βοηθάνε τον άνθρωπο ώστε να προκόψει σε κάθε καλό. Οτιδήποτε θες να κάνεις, θες να κόψεις το θυμό, θες να κόψεις τη λεμαργία, τη γαστριμαργία, την σαρκικότητα κλπ. Θα αρχίσεις από την νηστεία και από την αγρυπνία. Θυμάστε και αυτό που λέγανε και το λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι τα τρία που κάνει ο μοναχός είναι νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Και απ' την άλλη λέει ο Παπάς Ισαάκ, αρχή πάντων των κακών η ανάπαυση της γαστρός και η χαυνότης του ύπνου, η εξάπτουσα την επιθυμία της πορνείας και αμβλήνουσα τον νου και παχύν αΐ και εσκοτισμένον αποδεικνύωσα.
Η αρχή δηλαδή λέει όλων των κακών είναι η ανάπαυση της γαστέρας. Έτσι, το να έχει άνεση στο στομάχι, να μην ζορίζεσαι καθόλου, να μην νηστεύεις καθόλου. Να, ό,τι σου λέει το στομάχι σου, να το κάνεις. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος, ο Παύλος για τους ειδωλολάτρες, όν ο Θεός λέει η κοιλία. Ο Θεός τους είναι η κοιλιά. Ένας λοιπόν που προσπαθεί αυτό να κάνει, είναι στην αρχή όλων των κακών. Η επιθυμία λοιπόν, η ανάπαυση της γαστρός και μετά είναι η χαυνότης του ύπνου. Το να χαυνώνεται, να αποχαυνώνεται ο άνθρωπος από τον πολύ ύπνο. Γι' αυτό βλέπετε και οι Άγιοι μας βάζουν έτσι και κάποια όρια στον ύπνο και σου λέει θα κοιμηθείς 4-5 ώρες, μετά θα ξυπνήσεις, θα προσευχηθείς, μετά θα κάνεις τι θα κάνεις, μετά πάλι αν θες λίγο μία ώρα να κοιμηθείς, 2 το πολύ, να έχεις ένα μέτρο και στον ύπνο. Γιατί και ο ύπνος είναι όπως το φαγητό, αν κανείς κοιμάται πολύ, είναι σαν να τρώει και πολύ και μετά αυτό τον αρρωσταίνει τον άνθρωπο. Και εξάπτονται και τα πάθη. Και μάλιστα λέει, η ανάπαυση της γαστρός και η χαυνότητα του ύπνου εξάπτουν την επιθυμία της πορνείας, την επιθυμία της σαρκικής αμαρτίας. Από την ανάπαυση της γαστρός πάει κανείς μετά στη αμαρτία που συνδέεται με τα υπογάστρια και από τη χάβνωση του ύπνου. Και ακόμα λέει αυτά τα δύο πράγματα τι κάνουν, αμβλύνουν και το νου. Το νου τον κάνουν αμβλή, αντί να είναι οξύς, το αντίθετο του αμβλής είναι οξύς. Οξύς είναι ο ξύπνιος έτσι και ο λεπτός και ο αιχμηρός, αυτός ο οποίος ανεβαίνει στον Θεό, ο οξύς νους. Ενώ ο αμβλής είναι ο νους ο παχής, ο βαρύς, ο οποίος δεν μπορεί να ανέβει στον Θεό. Αρχή λοιπόν όλων των κακών είναι αυτή η ανάπαυση της γαστρός, η χαυνότης του ύπνου, που ξεσηκώνει τη σαρκική επιθυμία, αμβλύνει το νου και τον κάνει παχύ και σκοτισμένο. Καθώς ακολουθεί της υγιένωσης οφθαλμής η επιθυμία του φωτός, ούτως ακολουθεί τη νηστεία, τη μεταδιακρίσεως γινωμένη, η επιθυμία της ευχής. Βλέπετε τι ωραία το λέει εδώ. Όπως λέει στους υγιείς οφθαλμούς, υπάρχει επιθυμία του φωτός. Θέλει ο άνθρωπος να βλέπει το φως. Έτσι λέει και στη νηστεία που γίνεται με διάκριση. Γιατί σκοπός της νηστείας δεν είναι να σκοτώσουμε το σώμα, έτσι, αλλά να σκοτώσουμε ή να χαλιναγωγήσουμε τα πάθη. Όταν λοιπόν γίνεται με διάκριση η νηστεία, τότε η ψυχή έρχεται στην επιθυμία της προσευχής, στην επιθυμία της ευχής. Όταν λέμε ευχή, συνήθως εννοούμε την μονολόγιστη προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Αλλά και κάθε προσευχή. Δεν απολυτοποιούμε αυτές τις 5 λέξεις και κάποια άλλη σύντομη προσευχή. Μπορεί να λέγεται και αυτή ευχή. Αλλά έρχεσαι σε αυτή την επιθυμία όταν υπάρχει νηστεία. Ενώ όταν υπάρχει άνεση στη γαστέρα και είναι περιφορτωμένη η γαστέρα, τότε ο άνθρωπος θέλει και να κοιμηθεί και όχι να προσευχηθεί. Όταν κάποιος αρχίζει, λέει, να νηστεύει, από αυτό μετά έρχεται στο να επιθυμεί να ομιλήσει με το Θεό. Και ο νους του διεγείρεται, ξυπνάει. Και το σώμα που νηστεύει και δεν γίνεται βαρύ με τον κόρο, ο κόρος είναι ο χορτασμός. Αυτό το σώμα, λοιπόν, δεν υπομένει να κοιμάται στη στρωμνή όλη τη νύχτα, αλλά πρόθυμα σηκώνεται στη λειτουργία του Θεού. Αν παρατηρήσετε τον εαυτό σας, άμα το βράδυ δεν φάτε πολύ, φάτε ελαφρά, πολύ πιο εύκολα σηκώνεστε το πρωί
για να κάνετε προσευχή, να πάτε στη θεολιτουργία, αν υπάρχει λειτουργία κλπ. Αν κανείς φάει πολύ το βράδυ, μετά δύσκολα σηκώνεται το πρωί. Το σώμα βαραίνει και δεν θέλει να ξυπνήσει. Εφόσον λοιπόν η σφραγίδα της νηστείας επιτέθηκε το σώμα του ανθρώπου, δηλαδή μπει στο σώμα του ανθρώπου, σφραγιστεί δηλαδή το σώμα με την νηστεία, ο άνθρωπος νηστεύει, ο λογισμός αυτού εν κατανοίξει μελετά. Ο λογισμός του με κατάνοιξη μελετά την έννοια του Θεού, προσεύχεται ο άνθρωπος. Έχει θεοφιλείς λογισμούς. Και η καρδία αυτού ευχήν βρύει. Και η καρδιά αυτού του ανθρώπου λέει βρύει, αναβλύζει δηλαδή προσευχή. Έρχεται από μέσα της η προσευχή, όπως το νεράκι της πηγής αναβλύζει από το χώμα, έτσι από το βράχο, έτσι αναβλύζει από την καρδιά του ανθρώπου που νηστεύει και έρχεται σε κατάνοιξη, αναβλύζει προσευχή. Και η στιγνώτης εν το πρόσωπο αυτού κείται, και στο πρόσωπό του έρχεται μία στιγνώτης, δηλαδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι φαινομενικά θα λέγαμε λίγο στηρό, στιγνό, σοβαρό. Και οι διαλογισμοί, οι εσχροί πόρου απέχουν από αυτό και φεύγουν από τον άνθρωπο αυτό οι εσχροί λογισμοί. Πολλοί παραπονιούνται γιατί μου έρχονται τέτοιοι λογισμοί. Μήπως αναπάβεις τη γαστέρα, μήπως κοιμάσαι πολύ, τρως πολύ, βλέπεις. Όλα αυτά συνδέονται. Το σώμα συνδέεται με την ψυχή. Και όσο κανείς αναπάβει το σώμα, και το σώμα είναι εύρωστο, τόσο και υπάρχει μία υπερηφάνεια και στην ψυχή, ένα υψηλό φρόνημα. Όσο το σώμα εξασθενεί με την νηστεία, με την κακοπάθεια, ταπεινώνεται και μαζί με το σώμα συνταπεινώνεται και η ψυχή. Και φεύγουν οι αισχροί λογισμοί, γιατί ένας ταπεινός άνθρωπος είναι σαν ένα πυρωμένο σίδερο. Και δεν τολμάνε εκεί επάνω στο πυρωμένο σίδερο να πλησιάσουν οι μύγες ή οτιδήποτε άλλο έντομο, βρώμικο. Δεν μπορούν να πλησιάσουν οι δαίμονες σε μια ψυχή η οποία καίγεται από την αγάπη προς το Θεό. Οι διαλογισμοί εσχροί λοιπόν απέχουσιν από αυτό και εχθρός εστί των κακών επιθυμιών και των ματαίων συντυχιών. Και ο άνθρωπος αυτός είναι εχθρός στις κακές επιθυμίες αλλά και στις μάταιες συντυχίες. Η συντυχία είναι η συναναστροφή. Έτσι. Ενώ ο άνθρωπος ο σαρκικός, ο άνθρωπος ο εμπαθής είναι και ο άνθρωπος που αναλώνεται στις μάταιες συναναστροφές. Του αρέσει το κουτσομπολιό, του αρέσουν οι συζητήσεις, ψάχνει να βρει άνθρωπο να μιλήσει. Έχω ανάγκη σου λέει, γιατί έχεις ανάγκη. Γιατί έχεις αφήσει χαλαρό τον εαυτό σου, δεν αγωνίζεσαι πνευματικά και δεν έχεις όρεξη για προσευχή και κάπως πρέπει να γεμίσεις το χρόνο σου. Ή μάλλον να σκοτώσεις το χρόνο σου. Λες και είναι κανένα θηρίο ο χρόνος, πρέπει να το σκοτώσουμε. Ο χρόνος είναι πολυτιμότατος και δεν ξαναγυρίζει. Δεν πρέπει να το σπαταλάμε και πολύ περισσότερο να τον αναλώνουμε σε αμαρτίες. Εχθρός λοιπόν των ματαίων συντυχιών είναι ο άνθρωπος που νηστεύει, κατανήσεται και προσεύχεται. Δρόμος μέγας σε πάν αγαθόν εστίν η νηστεία. Και αυτός που αμελεί την νηστεία όλες τις αρετές λέει τις διασύει. Τις διασύει θα πει τις ταρακουνάει. Σαν να γίνεται ένας σεισμός ας πούμε στην ψυχή του και να γκρεμίζει κάθε αρετή όταν κανείς δεν προσέχει την νηστεία, την εγκράτεια. Βλέπετε μας κάνει εντύπωση, αυτά τα λέει ένας μέγας ησυχαστής, ένας άνθρωπος δηλαδή που καλλιεργούσε την ωραία προσευχή πάρα πολύ, ο Βάσης Άκος Ήρος. Αλλά δεν μας λέει για την ωραία προσευχή, μας λέει πρώτα για την κακοπάθεια του σώματος, για την νηστεία. Γιατί αν δεν ταπεινωθεί το σώμα, η ψυχή δεν έρχεται σε κατάσταση ταπείνωσης και προσευχής. Γιατί για να έχεις πραγματική προσευχή πρέπει να έχεις ταπεινό φρόνημα, να έχεις ενεργό τη χάρη. Αλλά πώς θα έχεις
ταπεινό φρόνημα αν έχεις καλοπέραση σωματική. Αύτια στην εντολή, η τεθίσα τη φύση ημών εξ αρχής εις παραφυλακή, και εκείθεν η αρχή του πλάσματος ημών. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει εδώ ο Βασισάκ. Αυτή η εντολή της νηστείας δόθηκε, λέει, στη φύση μας, στην ανθρώπινη φύση, στον Αδάμ και στην Εύα, εξ αρχής. Αυτή την εντολή μας έδωσε Θεός από την αρχή, εις παραφυλακή, να τη φυλάξουμε, και έτσι φιλώντας τη, διαφυλάσσοντας αυτή την εντολή της νηστείας, να φυλάξουμε τον εαυτό μας. Πού? Στην κατάσταση του Παραδείσου, της μακαριότητας. Και από εκεί, λέει, άρχισε η πλάση μας, άρχισε η δημιουργία μας, άρχισε και η αναδημιουργία μας, η τελείωσή μας. Αν μέναμε στην νηστεία, στην υπακοή, στην εντολή της νηστείας, θα προοδεύαμε πνευματικά. Ο Αδάμ και η Εύα δεν θα μένανε εκεί που ήταν, αλλά θα πηγαίνανε στο καθομοίωση. Φτιάχτηκαν κατ' εικόνα του Χριστού. Αν έμεναν στην νηστεία, στην υπακοή αυτή της εντολής της νηστείας, θα έφταναν στο καθομοίωση. Όθεν ουν γέγονεν απ' αρχής η πτώσης, από εκεί λοιπόν, λέει ο Βασάκ, που έγινε η πτώση, από την αρχή, από εκεί πάλι οι αθλητές με την τήρηση του νόμου της εγκράτειας θα πρέπει να αναστηθούν, να σηκωθούν και να έρθουν στο φόβο του Θεού. Αγωνίζονται λοιπόν οι εργάτες του Θεού να τηρήσουν αυτό που δεν τήρησε ο Αδάμ και η Εύα, το νόμο της εγκράτειας, και έτσι να φτάσουν να τηρήσουν και όλες τις εντολές. Και αυτός ο λυτρωτής του γένους μας την πάλι εναντίον του διαβόλου την άρχισε από εδώ, από την νηστεία. Ο Χριστός μας όταν βγήκε στη δημόσια δράση, θυμάστε, πήγε και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Όχι ότι είχε ανάγκη βαπτίσματος, αφού ήταν καθαρός από κάθε αμαρτία, αλλά όπως είπε στον Άγιο Ιωάννη, για να πληρώσει πάσα δικαιοσύνη, να εκπληρώσει κάθε δικαιοσύνη και να φανεί τέλειο πρότυπο για μας. Πρότυπο υπακοής και ταπείνωσης. Γιατί? Γιατί τον Άγιο τον Πρόδρομο τον είχε στείλει ο Χριστός, ο Θεός τον είχε στείλει να βαφτίζει. Και ο λαός, ο απλός, πήγαινε και βαφτιζόταν. Γιατί ήταν μέγας προφήτης ο Άγιος Ιωάννης, και έπρεπε, αφού ο Θεός τον έβγαλε εκεί, να πάνε να βαφτιστούν κάνοντας υπακοή στον Θεό. Οι υπερήφανοι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι δεν πήγαιναν, γιατί είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Και τους σύλλεξε ο Κύριος κάποτε, τους είπε, το βάφτισμα του Ιωάννου από πού ήταν, από τον Θεό ή από τους ανθρώπους. Και δεν απάντησαν, ενώ ξέρανε ότι είναι από τον Θεό. Λένε, δεν ξέρουμε. Γιατί αν λέγανε από τον Θεό, θα τους έλεγε, γιατί δεν πήγατε εσείς να βαφτιστείτε. Είχαν υπερηφάνεια γι' αυτό. Ο Κύριος λοιπόν, ως τέλειος άνθρωπος, πηγαίνει και ταπεινώνεται και αυτός με τον πολύ λαό και παίρνει και αυτός βάφτισμα. Και αμέσως βέβαια δοξάζεται από τον Θεό Πατέρα. Φανερώνεται έτσι όλη η Αγία Τριάδα εκεί στο βάφτισμα του Κύριου. Αφού βαφτίστηκε, μετά φεύγει στην έρημο και πηγαίνει στο σαραντάρι όρος, νηστεύει 40 ημέρες και 40 νύχτες. Μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι και επίπονη νηστεία. Εμείς κάνουμε 3 μέρες νηστεία, αν κάνουμε και αυτές, και δεν αντέχουμε, για σκεφτείτε 40 μέρες να μην φας τίποτε. Για να μας δείξει ο Κύριος ότι και εμείς από εκεί πρέπει να αρχίζουμε την πνευματική μας έτσι προσπάθεια, από την νηστεία. Και βλέπετε, η Αγία μας Εκκλησία μας βάζει ένα τέτοιο χρονικό διάστημα, το οποίο κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται. Είναι η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου κατεξοχήν οι χριστιανοί επιδίδονται σε αυτόν τον αγώνα της νηστείας. Και θα λέγαμε, κάθε Μεγάλη Σαρακοστή είναι και η έναρξη
της πνευματικής μας ζωής, μια καινούργια αρχή βάζουμε μέσα στον χρόνο της πνευματικής μας ζωής. Και πολύ σοφά βέβαια οι Άγιοι Πατέρες την έχουν βάλει στην αρχή της Άνοιξης, που ο οργανισμός χρειάζεται την νηστεία αυτή την περίοδο, επειδή ανανεώνεται έτσι ο οργανισμός και η φύση ολόκληρη ξυπνάει και ο άνθρωπος ξυπνάει και αυτός, τα λέγαμε έτσι, κάπως βιολογικά, και χρειάζεται μια χαλιναγώγηση σάρκα, και μας βάζουν οι πατέρες λοιπόν αυτή την περίοδο την νηστεία, για να ανανεώνουμε και εμείς μέσα μας την αρχή της πνευματικής ζωής και να βάζουμε καινούργια αρχή. Θα πείτε, πόσο, κάθε πότε θα βάζουμε αρχή δηλαδή, δεν έχουμε βάλει αρχή? Οι Άγιοι μας λέγουν ότι κάθε μέρα, κάθε στιγμή πρέπει να βάζουμε αρχή πνευματικής ζωής και να μετανοούμε συνεχώς. Όπως λοιπόν πέσαμε λόγω της παρακοής στην εντολή της εγκράτειας, έτσι θα ξαναμπούμε στη Βασιλεία του Θεού με την υπακοή στην εντολή της εγκράτειας, μιμούμενοι τον Κύριο, ο οποίος άρχισε την πάλη του ως άνθρωπος εναντίον του διαβόλου, και αυτός με αυτή τη τεσσαρακονθήμερο νηστεία. Γιατί μετά το βάπτισμα, όπως λέει εδώ ο Βαβάς Ισάκ, το πνεύμα τον έβγαλε στην έρημο και ενίστευσε ημέρες τεσσαράκοντα και νύχτες τεσσαράκοντα. Όμοια λοιπόν και όλοι οι οποίοι εξέρχονται από τον κόσμο, από την αμαρτία, από τα πάθη, και θέλουν να ακολουθήσουν πίσω από τον Χριστό, σε αυτό το θεμέλιο οφείλουν να βάλουν την αρχή της κατά Θεόν οικοδομής τους. Εάν αυτός που εκθέτει το νόμο της σωτηρίας νηστεύει, που μας παρουσιάζει το πώς θα σωθούμε, ο Χριστός μας δηλαδή, αυτός που είναι ο δάσκαλός μας, αυτός νηστεύει, ποιος από αυτούς που θέλουν να τηρήσουν τον νόμο δεν έχει ανάγκη νηστείας? Και όμως έχουμε, αδελφοί μου, πολλούς χριστιανούς που δεν νηστεύουν. Το θεωρούν ότι δεν γίνεται τίποτα η νηστεία, ή ότι είναι κάτι πολύ δευτερεύον. Και πολύ εύκολα την καταπατούν την νηστεία. Και ενώ είναι άνθρωποι που δεν έχουν πρόβλημα υγείας, δεν έχουν κάποια ασθένεια που να τους αναγκάζει να καταλύσουν. Αλλά δυστυχώς την καταπατούν και μετά αποκτούν ασθένειες λόγω του ότι δεν νηστεύουν. Οι γιατροί μας λένε ότι πάρα πολλές ασθένειες προκύπτουν από την έλλειψη εγκράτειας, όπως είναι το ζάχαρο, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα, η υπέρταση. Όλα αυτά συνδέονται με την κατάχρηση της τροφής. Έως γαρ τότε το γένος των ανθρώπων ούκ εγίνος και την νίκην. Ο δε ο διάβολος επειράθη ποτέ της ήτης αυτού εκ της φύσεως ημών. Εν δε τούτο το όπλο ητώνησεν εξ αρχής. Μέχρι τότε, μέχρι που ο Κύριος δηλαδή μας δίδαξε την νηστεία, ο διάβολος ήτανε, κατά κάποιο τρόπο ήταν αίτητος. Από τη στιγμή που διδαχτήκαμε από τον ίδιο τον Χριστό μας το μυστικό αυτό, το να νηστεύουμε, τότε και ο διάβολος άρχισε να νικέται. Ιτήθηκε από τον Σωτήρα στην έρημο και στη συνέχεια ιτήθηκε από όλους αυτούς που ακολούθησαν τον Κύριο, τους μοναχούς, τους ασκητές, αλλά και ανθρώπους μέσα στον κόσμο, χριστιανούς, οι οποίοι αγωνίστηκαν μιμούμενοι τον Κύριο. Και ο Κύριος ημών, ο αρχηγός της νίκης κατά του διαβόλου, έδωσε τον πρώτο στέφανο της νίκης επί της κεφαλής της φύσεως ημών. Μας στεφάνωσε και πήρε ο ίδιος πρώτος το στεφάνι της νίκης,
και μετά το δίδυχε σε αυτούς οι οποίοι τον μιμούνται. Από τότε λοιπόν, όταν δει αυτό το όπλο σε κάποιο από τους ανθρώπους, ο αντίπαλος, στον οποιοδήποτε, δηλαδή αγωνιστή χριστιανό, δει αυτό το όπλο της νηστείας, ο αντίπαλος αμέσως φοβάται. Γιατί? Γιατί θυμάται, λέει, την ήττα του από τον Σωτήρα. Την ήττα που ιτήθηκε από τον Σωτήρα στην έρημο. Και η δύναμη στο εξασθενεί. Εν το όπλο του δοθέντη ημίν υπό το αρχηγό της σωτηρίας ημών. Εξασθενεί η δύναμή του με το όπλο που δόθηκε από τον Χριστό μας, τον αρχηγό της σωτηρίας μας. Το οποίο είναι και ισχυρότατο. Και το στέλνει ο Χριστός μας εναντίον των βελών του εχθρού. Προσέτει και θάρσος ημίν, ου μικρόν εν τον παρέχει εν το αγώνι. Και δεν είναι λίγο το θάρρος που μας δίνει στον αγώνα αυτό το όπλο της νηστείας. Όσον γάρ μοχθεί το σώμα και κακοπαθεί εν το καιρό, ενώ περικυκλεί τον άνθρωπο, υφάλαξ το δαιμόνο, το σώτον η καρδία αυτού θάρσος πληρούται και ευτολμίας. Όσο το σώμα μοχθεί, κακοπαθεί στον καιρό της νηστείας, ενώ μας περικυκλώνει η φάλαγγα των δαιμόνων, η καρδιά μας γεμίζει με θάρρος και ευτολμία. Και για νεότερα στέκεται κατά των εχθρών που μας αντιπαλέουν και ανδριότερα και θαραλαιότερα μάχεται, πυρπολούμενος από το ζήλο εναντίον τους. Και δεν πάβεται, δεν σταματάει, ούτε αν έχετε να ηρεμήσει, μέχρι ότου τους αποδιώξει τελείως, μέχρι τέλους, και τους καταστρέψει με την βοήθεια του Θεού και με την τήρηση των υπόλοιπων εντολών. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι, με την καλή έννοια, ο άνθρωπος, θα λέγαμε, έχει μία μανία πλέον εναντίον των δαιμόνων, έτσι, των εχθρών του, και με πολύ γενότα και θάρρος τους πολεμάει όταν συνδυάζει τον αγώνα του με την νηστεία. Και ο ζηλωτής Ηλίας, λέει, όταν με ζήλο μαχότανε για το όνομα του Θεού, περνούσε το χρόνο του εξασκώντας την νηστεία. Ήταν μέγας νηστευτής ο προφήτης Ηλίας και μέγας ησυχαστής και μέγας ασκητής και παρθένος στα χρόνια ακόμα της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό και βλέπετε ότι εμφανίζεται και στη Μεταμόρφωση ως εκπρόσωπος των ασκητών, νηστευτών και παρθένων. Και από την άλλη πλευρά του Κυρίου, στη Μεταμόρφωση εμφανίζεται ο προφήτης Μωυσής ως εκπρόσωπος και αυτός των ασκητών, αλλά εγγάμων ασκητών. Ο ζηλωτής λοιπόν Ηλίας, όταν μαχότανε με ζήλο για τον νόμο του Θεού, και αυτός περνούσε τον καιρό του νηστεύοντας. Γιατί αυτή η νηστεία υπενθυμίζει σε εκείνον που την εφαρμόζει όπως πρέπει, όταν την κάνει σωστά την νηστεία, η νηστεία σου υπενθυμίζει τις εντολές του Αγίου Πνεύματος και συνδέει τον παλαιό νόμο και τη χάρη που μας δόθηκε από τον Χριστό. Ενώνει την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη. Ο νόμος που δόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη και η χάρις που μας δόθηκε στην Καινή Διαθήκη, και τα δύο αυτά συνδέονται μέσω της νηστείας. Και μπορεί κανείς να εκπληρώσει τον νόμο και να ελκύσει τη χάρη μόνο όταν νηστεύει. Όποιος παραμελεί την νηστεία είναι αμελής και ασθενής και στα υπόλοιπα αγωνίσματα. Και δείχνει καθαρά στον εχθρό την ψυχική του αδυναμία με το να παραμελεί την νηστεία. Και έτσι γίνεται φανερό ότι εισέρχεται άοπλος εις τον αγώνα. Ένας δηλαδή που δεν νηστεύει είναι σαν κάποιον στρατιώτη που πηγαίνει στην πρώτη γραμμή να πολεμήσει χωρίς όπλο. Έτσι θα γίνει, ο εχθρός θα τον καταστρέψει.
Γι' αυτό και ο εχθρός του επιτίθεται με θάρρος, χωρίς δε κανέναν κόπο τον νικάει, ως δειλό και άοπλο, και σύντομα τον ρίχνει κάτω, εφόσον όλα τα μέλη του ανθρώπου είναι έτοιμα να δεχθούν τα βέλη που αφήνει ο εχθρός, με το να μην είναι περιτυχισμένα με το ισχυρό αυτό όπλο της νηστείας, το οποίο παραλάβαμε από τον Δεσπότη μας Χριστό. Βλέπουμε λοιπόν από τον Αββά Ισαάκ πόσο πολύ βοηθάει αυτό το όπλο της νηστείας. Και μας λέει αυτός ο Μέγας Συγχαστής ότι από εκεί πρέπει κανείς να ξεκινάει τον αγώνα το πνευματικό. Ας δούμε τώρα έτσι και μερικά έτσι πιο έτσι έπληπτα από το γεροντικό. Ο Αββάς Ζωσιμάς, ένας έτσι πολύ σπουδαίος γέροντας, λέει: «Η χάρη του Θεού ακολουθεί πάντοτε την προαίρεσή μας και με τη βοήθεια της χάριτος κατορθώνουμε να εκτελέσουμε κάθε αγαθό. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να κάνουμε αρχή στο αγαθό, ούτε δείχνουμε μεγάλη και πρόθυμη προαίρεση, ώστε να επισύρουμε τη χάρη του Θεού στον εαυτό μας για να μας βοηθήσει». Έτσι, δηλαδή η χάρη του Θεού ακολουθεί, λέει, την προαίρεσή μας. Δηλαδή πόσο ο άνθρωπος θέλει, πόσο θέλει, πόση είναι η προαίρεσή του, πόσο προθυμία έχει για τον Θεό, αυτό κατά κάποιο τρόπο ελκύει και τη χάρη. Εμείς όμως, λέει, δεν ζητούμε να κάνουμε αρχή στο αγαθό, ούτε δείχνουμε μεγάλη και πρόθυμη προαίρεση, ώστε να επισύρουμε τη χάρη του Θεού στον εαυτό μας για να μας βοηθήσει. Και αν κάποτε φανούμε ότι παρουσιάζουμε κάποια προαίρεση στο αγαθό, η προαίρεση αυτή είναι ασήμαντη και χωρίς όρεξη και δεν αξίζει να τύχει κανενός αγαθού από το Θεό. Δηλαδή πάμε με μια προαίρεση πολύ μικρή, πολύ χλιαρή. Έτσι, η προθυμία μας είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Πάμε, θα λέγαμε, έτσι νερόβραστα, ξέψυχα προς τον Θεό. Και δεν αξίζουμε επομένως κανενός αγαθού από τον Θεό. Δεν γνωρίζουμε ότι όλα τα πνευματικά μας ζητήματα μας θυμίζουν το σπόρο και την καρποφορία του. Όπως δηλαδή ο Γεωργός παίρνει μεν το σπόρο στο χωράφι του, ύστερα όμως περιμένει το έλεος του Θεού. Στέλνει δε ο Θεός εν συνεχεία τη δωρεά του με τις κατάλληλες στο κατάλληλο χρόνο βροχές και τους ευνοϊκούς ανέμους για να φυτρώσουν, να αυξηθούν και να τελειοποιηθούν τα σπέρματα που έριξε στη γη. Και ότι το τρόπος τον βοηθεί ο Θεός να κερδίσει από τα ολίγα πολλά. Το ίδιο συμβαίνει και σε μας. Εφόσον σπείρουμε στα καλά έργα πλουσία την προαίρεσή μας και με μεγαλοψυχία, τότε και η χάρις που θα βρούμε από το Θεό θα είναι ανάλογη και με αυτή θα μπορέσουμε στο εξής, χωρίς στενοχώρια και κόπο, να καταστώσουμε όλα τα αγαθά. Επομένως βλέπετε ότι το παν, θα λέγαμε, εξαρτάται από εμάς. Ο Θεός δίνει στον καθένα μας ανάλογα με την προαίρεσή του, πόσο θέλουμε να πάμε στον Θεό. Βλέπετε πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την αρχή και λένε εντάξει, δεν θέλει και πολύ στην εκκλησία, δεν είμαστε, λέει, και καλόγεροι, μην πας και πολύ πολύ μέσα, με μέτρο να πλησιάζεις στο Χριστό. Δηλαδή εισάγουν αυτή την μικρή προαίρεση, να μην έχει ο άνθρωπος μεγάλη όρεξη, μεγάλη προθυμία να ξεκινήσει τον αγώνα του, δηλαδή με μια χαυνότητα, με μια χαλαρότητα και όχι με μεγάλη προαίρεση. Αλλά όπως λέει πάλι η παροιμία, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αν λοιπόν ξεκινήσεις έτσι, χλιαρά, μετά πού θα καταλήξεις? Στο τίποτα, στο πουθενά. Και το λίγο που έχεις θα το χάσεις και αυτό. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, αυτός που έχει πολύ, λέει, θα του δοθεί περισσότερο. Και αυτός που έχει λίγο και το λίγο που έχει θα το αφαιρεθεί. Γι' αυτό κανείς πρέπει να ξεκινήσει με πολύ προθυμία, με πλούσια προαίρεση, να σπείρει πλούσια. Όπως ο Γιώργος σπέρνει πλούσια
παίρνει πολύ σπόρο, θα πάρει καλό καρπό, καλή καρποφορία. Άμα πήρε με τσιγκουνιά, δεν θα πάρει τίποτε. Και το λίγο που θα φυτρώσει θα το πνίξουν τα αγκάθια και δεν θα έχει καθόλου καρπό. Εξαρτάται λοιπόν με πόση προθυμία θα αρχίσουμε, με πόση προαίρεση θα βάλουμε στον αγώνα μας. Γιατί βλέπετε πως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και το θέλει λέει και το ενεργεί, όλα όσα έχουμε τα δίνει ο Θεός, ακόμα και τη θέληση και τη βούληση και την οποιαδήποτε ας πούμε αρετή, όλα είναι του Θεού δώρα. Το δικό μας ποιο είναι η πρώτη αίρεση, η προαίρεση, η πρώτη εκλογή, αίρεση ερούμε θα πει εκλέγω. Η πρώτη κίνηση, η πρώτη ας πούμε κίνηση προς τον Θεό, αυτό είναι δικό μας. Αυτό πρέπει να γίνεται με πολύ ορμή, με πολύ προθυμία, να βάλουμε πολύ προαίρεση, οπότε μετά θα προχωρήσουμε και ο Θεός θα δώσει και πλούσια τη θέληση, γιατί πολλοί λένε δεν θέλω, δεν θέλω. Ναι, δεν θέλεις, γιατί δεν θέλεις το καλό, την αρετή, και θέλεις το κακό, γιατί δεν έχεις προαίρεση, την αρχική δηλαδή θέληση, για να πας στο Θεό, το οποίο αυτό εξαρτάται από σένα. Κάντο εσύ αυτό και μετά θα έχεις και τη θέληση, θα σου δίνει ο Θεός το θέλει και το ενεργεί υπέρ της ευδοκίας, όπως λέει ο Απόστολος. Επομένως πρέπει να ξεκινήσουμε, λέει εδώ ο Απόστολος μας, από την αρχή, από την πλούσια προαίρεση, τη δυνατή προαίρεση. Και να πάμε έτσι με, όχι με καρδιά έτσι, όχι δίψυχα, όχι χλιαρά, αλλά με καρδιά αποφασισμένη να κάνουμε το καλό, το αγαθό και αν χρειαστεί ακόμα και να πεθάνουμε στον αγώνα για το καλό και το αγαθό. Αυτό σημαίνει ισχυρή προαίρεση. Εφόσον σπείρουμε λοιπόν τα καλά έργα, στα καλά έργα πλούσια την προαίρεσή μας και με μεγαλοψυχία, τότε θα βρούμε και χάρη ανάλογη από τον Θεό. Και στη συνέχεια με ευκολία πλέον θα κάνουμε όλα τα καλά, όλα τα λαθά. Το ίδιο βλέπουμε, λέει ο βάζος μας, να συμβαίνει και στις τέχνες. Εκείνος δηλαδή που προσέρχεται για να μάθει μια τέχνη, στις αρχές κοπιάζει και αποτυγχάνει. Και πολλές φορές φτάνει μέχρι του θανάτου. Παρ' όλα τα αυτά όμως δεν χάνει το θάρρος του, ούτε απογοητεύεται. Αλλά και πάλι επιχειρεί εκ νέου. Δεν το βάζει κάτω. Αν θέλεις να μάθεις, να σπουδάσεις κάτι, να μάθεις μια τέχνη, οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να απογοητευτείς, ιδίως στην αρχή. Και όσες φορές αποτύχει, τόσες φορές ζητάει να διορθωθεί. Αυτά φανερώνουν την καλή του προαίρεση και έτσι σιγά σιγά γίνεται σωστός και τέλειος τεχνίτης. Γιατί αν λιποψυχήσει και υποχωρήσει, δεν θα μάθει τίποτα. Απέναντίας, τότε μόνο θα συνηθίσει σιγά σιγά στην τέχνη και θα τη μάθει τέλεια όταν επιδείξει υπομονή και εργάζεται με κόπο και επιμονή. Διορθωνόμενος από τον τεχνίτη, ο Σάκης κάνει λάθη. Αφού δεν μάθει καλά καλά την τέχνη, τότε πλέον εκτελεί με άνεση την εργασία του, ώστε από αυτή να κερδίζει τη ζωή του. Έτσι λοιπόν, οφείλει να ενεργεί και εκείνος που θέλει να αρχίσει κάποια αρετή. Δεν πρέπει να απελπιστούμε, στην αρχή θα κάνουμε λάθη στον πνευματικό αγώνα. Θα πρέπει να ρωτάμε και πάλι και πάλι και πάλι, έκανε αυτό ο πάτερ μου, και είχε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είχε αυτό που μου είπες. Τι έκανε, πως έκανε κάτι λάθος. Και θα σου πει τι έκανε λάθος. Και έτσι σιγά σιγά μαθαίνεις την τέχνη. Πώς να πολεμάς τον πονηρό, τα πάθη και πώς να αποκτάς τις αρετές. Στην αρχή, λέει ο βάζος μας, θα πρέπει ο πνευματικός αγωνιστής να οπλιστεί με γενναιότητα και να δείξει μεγάλη προαίρεση. Έπειτα, να συνεχίσει υπομονετικά την εργασία του καλού και να παρακαλεί τον Θεό συνεχώς να τον βοηθεί και να τον προστατεύει. Να μην αδιαφορεί κατά τις αποτυχίες ή να απελπίζεται και να εγκαταλείπει την προσπάθεια, γιατί έτσι δεν θα μπορέσει ποτέ να κατορθώσει κάτι το καλό.
ούτε απελπισία, ούτε αδιαφορία όμως, ούτε αμέλεια. Θα βάλεις φροντίδα και ούτε και άγχος βέβαια θα έχεις, γιατί δεν έγινε αμέσως αυτό που θέλεις. Πρέπει να έχεις υπομονή, που σημαίνει ταπείνωση, και σιγά σιγά θα προχωρήσεις και θα μάθεις την τέχνη. Θα πρέπει να σηκώνεται όσες φορές συμβεί να πέσει και να αυξάνει την προθυμία του με την ελπίδα στο Θεό και αναμένοντας με υπομονή το έλεος του Θεού, έτσι να προχωρεί. Όπως βλέπουμε τα μικρά παιδάκια που προσπαθούν να μάθουν να περπατάνε και παίρνουν πάρα πολλές τούμπες. Αλλά πάλι σηκώνονται και σιγά σιγά μαθαίνουν να μην πέφτουν. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Αυτό είναι εκείνο που είπε ο Αββάς Μωυσής, λέει ο Αββάς Ζωσιμάς. Τι είπε ο Αββάς Μωυσής? Οι δύναμεις αυτών που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές είναι οι εξής. Αν πέσουν, να μην χάσουν το θάρρος τους, αλλά πάλι να φροντίσουν να βάλουν καινούργια αρχή στην προσπάθειά τους. Και εμείς λοιπόν, εφόσον κατά την εργασία των αρετών καταβάλουμε όλη τη δύναμή μας, υπομείνουμε τον Κύριο, δείχνοντας αυτόν μεγαλόψυχη προαίρεση και επικαλούμενοι την βοήθειά του, οπωσδήποτε θα μας ενισχύσει με το έλεος του και θα μας παράσχει πλούσια τη χάρη του, οπότε θα κατορθώσουμε εύκολα και χωρίς κόπο κάθε αγαθό. Αυτό είναι το μυστικό. Αν θέλει κανείς να προκόψει στην πνευματική ζωή, θα πρέπει να μην απελπίζεται, αλλά κάθε στιγμή να βάζει αρχή. Και όταν πέφτει πάλι να σηκώνεται. Αυτή, λέει ο Βασιλιάς, είναι η δύναμη αυτό που θέλουν να αποκτήσουν αρετές. Η δύναμη είναι το να μην απελπίζεσαι, να μην απογοητεύεσαι, να μην αποκάμνεις. Αλλά με προθυμία να συνεχίζεις. Και κάποια στιγμή θα δεις ότι πλέον δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά είναι πολύ εύκολα. Πούμε και ένα περιστατικό. Ήταν κάποτε, λέει, ένας νέος μοναχός. Αυτός, όταν άρχιζε την ακολουθία του, καταλαμβανόταν από ρίγη και πυρετό και ενοχλείτο από σφοδρό πονοκέφαλο. Τον έπιανε σύγκριο και πυρετός και πονοκέφαλος. Ενώ έπρεπε να κάνει την ακολουθία του, να κάνει την προσευχή του δηλαδή, τον όρθρο του, το μεσονικτικό, το σπερινό κλπ. Τι έκανε τότε? Έλεγε στον εαυτό του, τώρα είμαι άρρωστος και ίσως μετά από λίγο να πεθάνω. Ας κάνω λοιπόν την ακολουθία μου πριν πεθάνω. Ας την κάνω για τελευταία φορά την ακολουθία μου. Και μόλις έκανε αυτή τη σκέψη, πίεζε τον εαυτό του και έτσι τέλειωνε την ακολουθία του. Μόλις τέλειωνε την προσευχή του, σταματούσε ο πυρετός και ο πονοκέφαλος. Όταν πάλι άρχιζε η ώρα της ακολουθίας, άρχιζε και πάλι η δοκιμασία του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η αρρώστια του δεν ήταν από το σώμα, αλλά από το πονηρό πνεύμα. Του το έκανε επίτηδες ο διάβολος για να μην κάνει την προσευχή του. Και εκείνος βέβαια, με πολύ όμορφο τρόπο, το ξεπερνούσε. Και έλεγε, εντάξει, άρρωστος είμαι, θα πεθάνω σε λίγο. Ας κάνω τελευταία φορά την προσευχή μου. Ο μοναχός, έχοντας την προσοχή του στραμμένη στο σκοπό του, πίεζε τον εαυτό του για να κάνει την ακολουθία του. Και μαζί την επιμονή και την υπομονή του, έπειτα από λίγο χρόνο, απαλλάχθηκε από τον πόλεμο με τη βοήθεια του Θεού. Έτσι, πώς κανείς απαλλάσσεται από τους δαίμονες και από τους λογικισμούς τους δαιμονικούς? Με την περιφρόνηση σε αυτούς. Ο διάβολος είναι πολύ μεγάλος εγωιστής και θέλει να μας ελκύει την προσοχή. Χαίρεται να του δίνουμε σημασία. Ακόμα και αρνητικά, δηλαδή να του λέμε φύγε, δεν σε θέλω. Και αυτό ακόμα τον ικανοποιεί. Το ότι κατάφερε δηλαδή να μας αποσπάσει από το Θεό, από την προσευχή, από την πνευματική μελέτη, από ό,τι κάνουμε το καλό και να μας κατάφερε να ασχοληθούμε μαζί του. Και να το διώχνουμε. Λοιπόν, η καλύτερη αντιμετώπιση δεν είναι να κυνηγάς τον διάβολο, αλλά να τον περιφρονείς και να είσαι με τον νου σου στραμμένος συνεχώς στον Χριστό.
Άρα πολλοί άνθρωποι βασανίζονται από τέτοιους λογισμούς δαιμονικούς, οι λεγόμενες αίμονες ιδέες, ψυχολογικά, έτσι, άνθρωποι πολύ ταλαιπωρούμενοι, γιατί δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτούς τους λογισμούς. Έτσι, η αντιμετώπιση αυτών των λογισμών, που είναι από τον διάβολο, δαιμονική λογισμή είναι, είναι η περιφρόνηση. Δηλαδή τι, σαν να μην ήρθαν, εσύ συνεχίζεις την εργασία σου, την πορεία σου, τον πνευματικό σου αγώνα και αδιαφορείς για αυτό το λογισμό. Και έτσι φεύγει ο λογισμός. Μπορεί να σε ταλαιπωρήσει ακόμα λίγο, ιδίως άμα έχεις δώσει δικαιώματα, αλλά τελικά θα φύγει, όπως εδώ σε αυτό το μοναχό, λέει. Του έφανε και σωματικά συμπτώματα, ζάλι, πονοκέφαλο, σύγκριο κλπ. Μετά από λίγο όμως τον άφησε, γιατί είδε ότι πλέον δεν περνάει η μπογιά του, όπως λέμε. Τον περηφανούσε ο μοναχός και ο διάβολος έφυγε, γιατί δεν θέλει να τον περηφανούμε. Έχει πολύ ευθυξία. Λέω πολλές φορές το παράδειγμα με το αυτοκίνητο και τα σκυλιά. Ξέρετε, τα σκυλιά όταν βλέπουν λάστιχο αυτοκίνητο ερεθίζονται και πάνω και γαυγίζουν το αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι? Εσύ οδηγείς, ας πούμε, έρχονται τα σκυλιά, γαυγίζουν το αυτοκίνητο. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να σταματήσεις το αυτοκίνητο, να ανοίξεις την πόρτα και να το διώξεις? Είναι ανοησία αυτό το πράγμα. Αν το κάνεις αυτό, θα πηδήσει μέσα το σκυλί και θα σε δαγκώσει κιόλας και δεν θα καταφέρεις τίποτε. Η σωστή κίνηση είναι να το περιφρονίζεις και να συνεχίσεις να πας στον δρόμο σου. Το ίδιο είναι και με το σκύλο το διάβολο, που έρχεται και μας γαυγίζει και προσπαθεί να μας τρομοκρατήσει, ενώ δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε. Γιατί ο διάβολος είναι σαν ένα ξεδοδιασμένο σκύλο. Δεν έχει καμιά δύναμη, καμιά εξουσία πάνω στον άνθρωπο. Από τη στιγμή που σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός μας. Και ο χριστιανός δεν πρέπει να φοβάται το διάβολο. Τρέμουνε πολύ άνθρωποι, μην τυχόν τους έχουν κάνει μάγια, μην τυχόν τέλος πάντων έχουν δαιμονική ενέργεια, πύρια, μερικοί νομίζουν ότι είναι και δαιμονισμένοι. Τίποτα δεν μπορεί να σου κάνει ο διάβολος, εφόσον εσύ πιστεύεις στον Χριστό σωστά και ζεις τον Χριστό. Ζεις με μετάνοια, με ξομολόγηση, με θεία κοινωνία, δεν δικαιολογείται κανένας πανικός. Σε αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας. Αν θέλετε, όπως συνήθως λέμε, και κάποιες ερωτήσεις, απορίες. Αν υπάρχει κάτι, θέλει κάποιος να ρωτήσει, ας έρθει εδώ μπροστά στο μικρόφωνο να το πει. Για να θέλει ο πατήρ Παναγιώτης να μας πει κάτι, να μας πει μετά, πρώτα αν έχουμε καμιά απορία. Θέλει κανείς κάτι να πει? Ελάτε κοντά, ελάτε. Τελευταία που είπατε για τη δαιμονική επίρρεια για τα μάγια, γιατί όταν ένας άνθρωπος ζει σωστά, ούτως ή άλλως τα μάγια πιάνουν. Όταν αφήνει να διασκόνισε και παράδειγμα, πόσο λοιπόν κάνει μετασχολείται αυτή η δαναγόνα κτλ. Έχω ακούσει ότι κάποια δαιμόνια κάνουν και φωνές, από το που έτσι δεν ξέρω κατά πόσο μας είναι αυτά. Μπορεί να κρατήσουν 7 χρόνια, 14, είναι σαν μαξιλάρια, δηλαδή δεν εγκαταλείπουν εύκολα αυτόν τον άνθρωπο. Ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει δώσει ο άνθρωπος στον διάβολο, δηλαδή πόσο έχει αμαρτήσει, πόσες αμαρτίες και πόσο βαριά έχει αμαρτήσει, ο διάβολος μετά βέβαια τα διεκδικεί τα δικαιώματά του και δεν φεύγει εύκολα. Βλέπουμε, ας πούμε, στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία, όσα χρόνια δούλευε στην αμαρτία, 14 χρόνια, στη σαρκική αμαρτία, άλλα τόσα χρόνια ταλαιπωριόταν από λογισμούς και δαιμονικές επιθέσεις στην έρημο, στην άσκηση. 14 χρόνια. Μερικοί θέλουν στο άψη σβήσε να τελειώσουν όλα. Αφού σου λέει εξομολογήθηκα, γιατί έχω πάλι λογισμούς? Βέβαια θα έχεις. Ο διάβολος δεν φεύγει εύκολα. Η ενοχή φεύγει. Από τη στιγμή που εξομολογιόμαστε, σβήνονται οι ενοχές. Αλλά μένουν οι κακές έξεις, οι κακές συνήθειες και οι προσβολές του δαίμονα, οι οποίες υπάρχουν. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει το νου του να μην ξαναπέσει. Να αγωνιστεί εναντίον της κακής συνήθειας και της
προαίρεσης που υπάρχει μέσα της κακής, έτσι, η οποία καλλιεργήθηκε για χρόνια. Τόσα χρόνια λάτρευε το κακό, το διάβολο, την αμαρτία. Λοιπόν, τώρα αυτό πρέπει να γίνει αγώνας για να εξαλειφθεί από μέσα του. Αλλά πάλι η χάρη του Θεού είναι παντοδύναμη και δεν πρέπει να απελπίζεται ο άνθρωπος. Και ανάλογα με το πόσο θα ταπεινωθεί, τόσο πιο γρήγορα θα απαλλαγεί. Πόσο θα ταπεινωθεί, γιατί ο διάβολος δεν αντέχει την ταπείνωση. Μισεί την ταπείνωση, γιατί είναι άκρος υπερήφανος, είναι ο πιο υπερήφανος από όλα τα όντα, ο διάβολος. Όταν λοιπόν θέλεις να τον πολεμήσεις, θα τον πολεμήσεις εκεί, με την ταπείνωση. Και η ταπείνωση συνδέεται πάρα πολύ με την νηστεία. Γιατί ταπεινώνει το σώμα η νηστεία. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται, εμεί εν προσευχή και νηστεία. Βλέπετε, αυτό το γένος των δαιμόνων, αυτό εννοούσε. Το γένος των δαιμόνων. Δεν φεύγει από τον άνθρωπο εάν ο άνθρωπος δεν νηστεύσει και δεν προσευχηθεί. Να λοιπόν πώς συνδέονται όλα. Ο θεμέλιος όλων των καλών που μας είπε ο Άγιος Ισάκ είναι η νηστεία και η αγρυπνία. Είναι ο τρόπος για να έρθει ο άνθρωπος σε ταπείνωση. Ο τρόπος για να έρθει χάρης. Και όταν έρθει χάρης φυσικά φεύγει ο διάβολος. Τώρα, τα μάγια είπαμε πιάνουν στους ανθρώπους που δεν ζουν κατά Θεόν. Βέβαια πιάνουν. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν χρειάζεται να το κάνεις μάγια αυτού του ανθρώπου. Ήδη μόνος του μαγεύεται εντός εγωγικών, έτσι, με τις αμαρτίες που κάνει. Όταν αμαρτάνουμε, έτσι, δίνουμε μόνοι μας δικαιώματα στον διάβολο. Δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος κακός γείτονας, ας πούμε, μάγια, για να μας πιάσουν τα μάγια και να πάθουμε κακό και να μην μπορούν να παντρευτούν τα παιδιά μας και να ξέρω τι άλλο. Μόνοι μας έχουμε ελκύσει το κακό, με τις αμαρτίες. Και χρειάζεται μια καλή μετάνοια, μια καλή γενική εξομολόγηση για να αρχίσει ο αγώνας εναντίον αυτών των δαιμονικών ενεργειών. Η εποχή μας, να ξέρετε, είναι γεμάτη από δαιμονικές ενέργειες και από μαγείες, και από μάγους και από μάγισσες. Να σας πω κάτι, πολλές φορές, δυστυχώς, μαγείες κάνουμε κι εμείς, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Κάνουμε πράγματα, δηλαδή, που είναι μαγικά. Όπως λόγω χάρη αυτό το λεγόμενο ξεμάτιασμα. Το ξεμάτιασμα είναι ένα είδος μαγείας. Και το μετέρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και το θεωρούν και αθώο, μα λέμε προσευχές. Είναι και ο διάβολος λέει, και οι μάγοι κάνουν τάχα τις προσευχές και έχουν και εικόνες και μπερδεύουν τους ανθρώπους. Το χειρότερο είδος μαγείας είναι αυτό, να ανακατεύεις δαιμονικές πρακτικές, δαιμονικά σύμβολα μαζί με εικόνες, μαζί με σταυρούς κλπ. Κλπ. Βάζουν το σταυρό και δίπλα βάζουν και το σκόρδο και το πέταλο και μια πλεξίδα σκόρδα κρεμμύδια πίσω από την πόρτα, λέει, για να φεύγει το κακό. Και δώστε μπλε χάντρες για να φεύγει το κακό το μάτι στα παιδάκια. Αυτά είναι μαγείες. Δεν χρειάζεται να μας κάνουν μάγια οι άλλοι, έτσι τα κάνουμε μόνοι μας. Δυστυχώς. Οπότε φυσικά μετά ο διάβολος χορεύει. Και ένα σωρό προλήψεις που συνδέονται και με το γάμο και με την κηδεία και με τη γέννηση του παιδιού, όλο μαγείες. Φτιάχνουν ένα σπίτι και σφάζουν και έναν κόκορα, τον βάζουν στο θέμα για τον κόκορα. Αυτό που το βρήκες. Τι είναι αυτό, ξέρετε? Μαγεία είναι. Για να στεριώσει το σπίτι, λέει. Έτσι θα στεριώσει το σπίτι σου με τον διάβολο. Πρώτα θα πέσει στο σεισμό όταν βάζει θεμέλιο του διάβολου. Οπότε να προσέχετε, έτσι, να μην είμαστε εύκολοι ό,τι μας λένε να το κάνουμε. Ή μου λένε κάτι προσευχές προς τον Ιούδα, λέει, τον Θαδαίο, που άμα τις πεις 9 φορές για 9 ημέρες, ό,τι ζητήσεις θα το κάνει. Αυτό το ξέρετε τι είναι? Και αυτό είναι ένα είδος μαγείας. Γιατί 9 φορές, γιατί 9 μέρες και γιατί μόνο στον Ιούδα του Θαδαίου? Δηλαδή άλλοι Απόστολοι, οι άλλοι Άγιοι, τι είναι δηλαδή? Και όμως αυτά γίνονται Εβραίους, κυκλοφορούν Εβραίους. Και πολλά άλλα πράγματα.
Ακόμα και αυτή η λεγόμενη ομοιοπαθητική, σας το λέω να το ξέρετε, συνδέεται πολλές φορές με μαγεία, με αποκρυφισμό. Πολλοί βέβαια από άγνοια πάνε εκεί πέρα, δεν ξέρουν. Αλλά αυτός ο πρώτος που θεμελίωσε την ομοιοπαθητική, ένας Χάνεμαν ονόματι, αφήστε τη ζωή, είχε κάπου 7 γυναίκες, είχε, αφήστε το αυτό. Αλλά τι έκανε για να κάνει αυτή τη λεγόμενη δυναμοποίηση στα φάρμακά του, που δεν είναι φάρμακα, νεράκι σκέτο είναι, τα χτυπούσε επάνω στο Ευαγγέλιο παρακαλώ. Τι είναι αυτό το πράγμα, να χτυπάς το φάρμακο επάνω στο Ευαγγέλιο για να πάρει δύναμη λέει. Δεν είναι μαγεία. Επομένως να μην είμαστε έτσι αφελείς και να μην είμαστε εύπιστοι. Γιατί πολλές τέτοιες μαγείες υπάρχουν δυστυχώς. Και μετά βέβαια το πληρώνουμε αυτό. Γιατί ο διάβολος δεν αστείευεται. Λέει για πλάκα, λέει, κάνουμε τον καφέ. Ξέρετε τι είναι ο καφές. Που λένε το φλιτζάνι του καφέ. Είναι ένα είδος μαγείας. Λέγεται καφεομαντία. Μαντεύεις το μέλλον. Η μαντεία είναι είδος μαγείας. Για πλάκα λέει αστεία. Δεν είναι αστεία. Ο διάβολος δεν κάνει αστεία. Ο διάβολος θα σε εκδικηθεί μετά. Όταν ασχολείσαι μαζί του. Θα σε περιποιηθεί δηλαδή όπως ξέρει. Οπότε πολύ προσοχή και μακριά από όλα τα μάγια και από όλα αυτά τα δαιμονικά. Και να ξέρουμε τι πιστεύουμε, ποια είναι η πίστη μας, τι διδάσκει η Εκκλησία μας και όχι τι διδάσκει ο κόσμος, ο πολλής ο κόσμος, δυστυχώς, ο οποίος είναι βυθισμένος στη μαγεία και στην ειδωλολατρία. Δυστυχώς είμαστε χριστιανοί, αλλά πολλά ειδωλολατρικά κατάλοιπα τα έχουμε μέχρι σήμερα, από την προ-Χριστού εποχή που είμαστε ειδωλολάτρες. Ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες. Πολλά όμως ειδωλολατρικά τα έχουμε μέχρι σήμερα. Βλέπε τα καρναβάλια. Ξέρετε τι είναι τα καρναβάλια. Είναι η συνέχεια των οργιαστικών γιορτών του Διονύσου. Του Διονύσου, του δαίμονος αυτού, του θεού, του κρασιού. Όπως και αυτές οι γιορτές του κρασιού και λοιπά. Τι είναι. Είναι δωρολατρικές, δαιμονικές γιορτές. Ευχαριστώ για την ερώτηση, δεν ξέρω αν σας απάντησα. Υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ακούγεστε, έπρεπε να έρθείτε από κοντά μου. Έχετε κάτι να πείτε. Ευλογείτε. Η ερώτηση είναι η εξής. Η Εκκλησία μας δίνει κάτι ευχές του Αγίου Κυπριανού ή του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννου του Χριστόμου για λύση μαγείας και τα λοιπά και βασκανίας. Ένας απλός άνθρωπος μπορεί να τα χρησιμοποιεί αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλύτερα να μην τα χρησιμοποιεί. Ο ιερέας είναι ο αρμόδιος, έτσι, για να λύνει τα μάγια και να διαβάζει και τις ευχές εναντίον των δαιμόνων. Γιατί είναι και λίγο υπερηφάνεια να κάνουμε εμείς διάβασμα είτε στον εαυτό μας είτε στους άλλους. Θα πάμε ταπεινά στον ιερέα που έχει την εξουσία να διώχνει τους δαίμονες λόγω της ιερατικής του ιδιότητος, της ειδικής χάρης που έχει πάρει από το Θεό, τη χάρη της ιεροσύνης. Ας πω ένα περιστατικό, έγινε στην Ινδία. Είχε πάει ένας ιερομόναχος ορθόδοξος εκεί και τον είδε ένας από αυτούς τους γκουρούδες και τον είδε να καίγεται, να είναι μέσα στη φωτιά και παραξενεύτηκε και του λέει, με συγχωρείς, λέει, εσύ τι είσαι, λέει, τι είμαι, λέει, είμαι χριστιανός ορθόδοξος παπάς. Καλά, λέει, και πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, λέει, τι κάνω. Να, λέει, που είσαι μέσα σε αυτή τη φωτιά και δεν καίγεσαι. Ο παππούλης δεν το έβλεπε αυτό, έτσι. Εκείνος ο γκουρού παραχώρησε ο Θεός να το δει. Τι έβλεπε δηλαδή ο γκουρού, έβλεπε τη χάρη της ιεροσύνης, την ειδική χάρη που έχει ο ιερέας για να μπορεί να κάνει τα μυστήρια.
μπορείς εσύ να κάνεις τη λειτουργία. Ο λαϊκός δεν μπορείς, γιατί δεν έχεις αυτή τη χάρη. Ο ιερέας έχει αυτή την εξουσία, όσο ανάξιος και να είναι, έχει την εξουσία να κάνει τον άρτα και τον ύμνο σώμα και αίμα Χριστού. Ούτε ο άγγελος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό ο ιερέας είναι ανώτερος και από άγγελο. Και πρέπει πάρα πολύ να σεβόμαστε τον ιερέα. Και είναι πολύ ευλάβη έτσι να τον χαιρετούμε, να σπαζόμαστε το χέρι του. Αν της λέει ο Άγιος Κοσμάς έναν άγγελο και έναν ιερέα, πρώτα θα ασπαστείς τον ιερέα και μετά τον άγγελο. Λοιπόν, και του λέει ο ιερέας, λέει, να αυτό λέει, είναι, κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, λέει αυτό εμείς το παίρνουμε, λέει στην εκκλησία μας, λέει πώς το παίρνετε, λέει πώς θα πληρώνεις για να το πάρεις αυτό. Εγώ λέει χρόνια προσπαθώ να το κάνω αυτό και δεν τα καταφέρνω. Με ασκήσεις και λοιπά, όπως κάνουν και αυτοί τα δικά τους, τα δαιμονικά. Και τους ξεγελάει ο διάβολος και βλέπουν φώτα, αλλά δεν είναι το φως το άκτιστο του Θεού. Ούτε το πύρ της θεότητος που έχει ο ιερέας, που έχει ο φωτισμένος άνθρωπος. Αυτό το πύρ της Πεντηκοστής, αυτό το πύρ που έβλεπε και ο Άγιος Μωυσής στη Βάτο, τη φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη, το άκτιστο πύρ της θεότητος. Αυτοί έχουν τα δαιμονικά φώτα και τις δαιμονικές φωτιές. Λέει, εγώ δεν πλήρωσα τίποτα, του λέω ο ιερομόναχος, εμείς το παίρνουμε δωρεάν, λέει, αυτό από την εκκλησία μας, από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και να μην τα πολυλογούμε, ο γκουρού αυτός, επειδή είχε καλή διάθεση, σιγά σιγά μπήκε στο πνεύμα και έγινε Ορθόδοξος. Πώς ο Θεός δηλαδή τον οδήγησε, επειδή είχε καλή προαίρεση. Ήθελε να βρει την αλήθεια και έψαχνε. Και δεν είχε πάει εκεί από καινοδοξία για να ικανοποιήσει τα πάθη του. Αναζητούσε αληθινά τον Θεό και ο Θεός δεν τον άφησε, τον έδειξε τον δρόμο. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλετε, υπάρχει κάποιος άλλος. Τώρα εδώ μου δώσε ένα βιαράκι ακολουθία της Βασκαλίας. Ναι, μπορεί να το πουλάνε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να το κάνουμε. Πολλά πουλάνε. Όχι, μην το διαβάζετε. Το διαβάζει ο πνευματικός, ο ιερέας να διαβάζει. Τις ευχές της Βασκανίας τα λέει ο Άγιος Παΐσιος αυτά. Και όλοι οι Άγιοι, έτσι. Μόνο ο ιερέας. Αλλιώς έχουμε, πρέπει να σας πω, υπερηφάνεια. Παίρνουμε τη θέση του ιερέα. Και αυτό είναι αμαρτία. Έχουμε την τάση και ιδίως οι γυναίκες μάλιστα, ξεματιάστρες. Θέλουν να πάρουν τη θέση του παπά. Δεν είναι σωστό. Εδώ ολόκληρη η Παναγία και δεν ζήτησε την ιεροσύνη. Σήμερα έχουμε γυναίκες που ζητάνε αυτό το πράγμα. Ιδίως αυτές που είναι στις αιρέσεις. Όχι Ορθόδοξες. Τώρα ίσως αρχίσουν και εδώ και οι Ορθόδοξες να ζητάνε ιεροσύνη. Οι Προτεστάντισσες και αιρετικές. Αλλά είναι η υπερηφάνεια. Ναι, εδώ τώρα έχουμε το φαινόμενο να καταπατούνται οι ιεροί κανόνες, όπου λένε ότι η γυναίκα δεν πρέπει να ψάλλει και δυστυχώς πολλές ψάλλουν. Βέβαια με την ευλογία και την ανοχή, ας πούμε, του Επισκόπου και των ιερέων. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται, εκτός αν υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη και όχι τις Κυριακές. Καμιά καθημερινή που δεν υπάρχει ψάλτης και είναι μόνος του ιερέας ο καημένος, εντάξει, κατ' οικονομία μπορεί να ψάλλει μια γυναίκα. Αλλά όχι στις επίσημες γιορτές και τις Κυριακές, έτσι. Και όταν υπάρχει άνδρας ψάλτης. Δεν δικαιολογείται. Ακόμα και στα μοναστήρια τα γυναικεία, οι μοναχές κατ' οικονομία ψάλλουν. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος απαγορεύει στις γυναίκες όχι να ψάλλουν και να μιλάνε, λέει, στην Εκκλησία. Και αν έχετε, λέει, κάποια απορία από το κήρυγμα, στο σπίτι σας θα ρωτήσετε τον άντρα σας να σας λύσει την απορία. Δεν θα μιλήσεις δημόσια μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη σύναξη, την εκκλησιαστική. Έτσι, αυτά τα λέει ο Απόστολος Παύλος, όσο και αν δεν αρέσουν στις φεμινίστριες, έτσι, που έχουν πάρει τα μαλλιά τους αέρα από αυτές τις σύγχρονες, που δεν είναι σύγχρονες, είναι παλιές, δαιμονικές ιδέες,
οι οποίες είναι και αυτές, ξέρετε, σκόπιμα, έτσι, διοχετευόμενες από τους ανθρώπους του σκοταδιού, τους ανθρώπους τους παγκοσμιοποιητές. Υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο με μια συνέντευξη που έδωσε ένας ονόματι Αρών Λούσο, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα, αλλά ήταν πολύ έτσι γνωστός με αυτόν τον Ροκφέλλερ, τον μεγάλο τραπεζίτη. Και εκεί μας καταθέτει μια συνομιλία που είχε μαζί του. Ξέρετε, οι Ροκφέλλερ και οι Ρότσιλντ είναι οι δύο οικογένειες και κάποιες άλλες ακόμα δύο-τρεις οικογένειες που ουσιαστικά κυβερνούν τον πλανήτη. Δεν μας κυβερνάνε οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί που έχουμε. Αυτοί είναι πιόνια, έτσι, είναι τα ανδρίκελα αυτών των μεγαλοτραπεζιτών. Και όποιους θέλουν να ανεβάζουν, όποιους θέλουν κατεβάζουν. Λοιπόν, αυτός ο Ροκφέλλερ τι είπε, ότι εμείς, λέει, χρηματοδοτήσαμε το project του φεμινισμού, το σχέδιο του φεμινισμού, τις ιδέες αυτές του φεμινισμού, δηλαδή να βγει η γυναίκα στον δρόμο, στην εργασία κλπ, στη δημόσια ζωή. Γιατί? Αφενός με για να φορολογήσουμε και το άλλο μισό της ανθρωπότητας. Μέχρι τώρα οι τράπεζες θησαυρίζανε από τους άντρες, τώρα να θησαυρίζουμε και με τις γυναίκες. Γιατί τώρα διπλασιάστηκε ο πληθυσμός, διπλασιάστηκαν οι φορολογούμενοι, έτσι, διπλασιάστηκε το εργατικό δυναμικό, άρα διπλάσια κέρδη. Βλέπετε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τους τραπεζίτες, τεράστια κέρδη. Και το δεύτερο, ο δεύτερος λόγος είναι για να διαλύσουμε την οικογένεια, αφού η γυναίκα εργάζεται, η μητέρα δηλαδή εργάζεται, τα παιδιά πού θα πάνε? Θα πάνε στον παιδικό σταθμό, θα πάνε στο ολοήμερο σχολείο, οπότε θα το αναλάβουμε εμείς και θα τους δώσουμε εμείς την αγωγή που θέλουμε και όχι η οικογένεια η παραδοσιακή. Και τα πάνε τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και τα μαθαίνουν από τους παιδικούς σταθμούς, παρακαλώ, και θα το δείτε και σε εμάς αυτή, για να μην πω ότι ήδη έχει αρχίσει, τη σεξουαλική αγωγή από τα νήπια. Από τα νήπια. Έτσι, και όλα αυτά τα διαστραμμένα πράγματα. Και έτσι να διαμορφώσουν τους πολίτες που θέλουν, το νέο άνθρωπο, ο οποίος θα είναι, όπως λένε, political correct, έτσι, θα είναι ορθός πολιτικά, έτσι, αυτό τους ενδιαφέρει. Τι θα πει political correct? Υποταγμένος. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε, ό,τι σου λέει το κράτος. Η μέγιστη αμαρτία είναι να παραβείς το κράτος, το νόμο του κράτους, όχι το νόμο του Θεού. Δηλαδή το κράτος παίρνει τη θέση του Θεού στην παγκοσμιοποίηση. Είναι ο νέος Θεός. Και θέλουν ανθρώπους υποταγμένους σε αυτό τον τρόπο, σε αυτό το μοντέλο. Να αρνηθούμε τον Χριστό και να υποταχθούμε στον Κέσαρα. Είναι ο λεγόμενος κέσαροπαπισμός. Να κυριαρχήσει το κράτος σε όλα και στην Εκκλησία. Να ελέγχει το κράτος και την Εκκλησία. Και δυστυχώς σε έναν βαθμό τα έχουν καταφέρει πολύ καλά. Οπότε μην ακούτε αυτές τις ιδέες και μην ποτέ μπαίνετε σε διαδικασία να ξεματιάζετε και να σας ξεματιάζουν. Και όποιοι ξέρετε που κάνουν αυτά τα πράγματα, να τους πείτε να ξομολογηθούν και να τα σταματήσουν. Γιατί παθαίνουν ζημιά. Φαινομενικά ωφελούνται, αλλά ουσιαστικά εξαπατώνται. Ο διάβολος ξέρετε τι κάνει. Όταν λέει ξεματιάζω και ωφελείται ο άνθρωπος, λέει σταματάει ο πονοκέφαλος. Σταματάει, ναι. Για πόσες ώρες? Για μερικές ώρες. Μετά πάλι τα ίδια. Την άλλη μέρα ξανά ξεματιασέμαι. Γιατί πάλι το ίδιο. Τους κοροϊδεύει ο διάβολος, έτσι. Τους εξαπατά για να τους έχει συνέχεια δεμένους. Λίγο αποτραβιέται και μετά πάλι επιτίθεται. Είναι αυτό που λένε στο στρατό η εικονική υποχώρηση, ο εχθρός. Για λίγο φαίνεται να νικάς και μετά τον παθαίνεις χειρότερα. Σου επιτίθεται όταν δεν το περιμένεις. Κάτι άλλο υπάρχει? Το αυγό το κόκκινο να το βάζουν στην εικονοστάση.
τη λαμπάδα να την κρατάμε. Κοιτάξτε, αν το κρατάς έτσι σαν μια ευλογία, δεν είναι κακό. Αλλά να μην το έχεις σαν μαγεία. Έτσι. Ή και μια εικονίτσα, ένα ας πούμε, φυλαχτό που έχει κάτι άγιο. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις κάτι τέτοιο, αλλά να μην νομίζεις ότι αυτό είναι που θα σε σώσει, γιατί πολλοί εξαντλούνται μόνο σε αυτά. Και σου λέει αυτό, να έρθει ο παπάς και να ξεφορέσει επάνω μου, ας πούμε. Να βάλει τα αμφιά του την ώρα που τα βγάζει, ας πούμε, πάνω του. Λοιπόν, θα σε σώσει αυτό, δεν σε σώζει. Εκείνο που μας σώζει είναι η μετάνοια. Καταλάβατε. Πολλές φορές οι χριστιανοί κάνουν μόνο αυτά και δεν μετανοούν, δεν εξομολογούνται. Και ουσιαστικά περιορίζονται σε αυτά τα οποία τελικά καταδούν μαγικές πράξεις. Και δεν σώζονται οι άνθρωποι έτσι. Πρώτη φορά το ακούω αυτό, το κόκκινο σημάδι στη Μεγάλη Πέμπτη. Αλλά όλα αυτά, κοιτάξτε, αυτό ας πούμε τώρα που είπατε, ξέρετε, που παραπέμπει, που θυμίζει, που τι μας θυμίζει. Μας θυμίζει αυτό το που κάνανε οι Εβραίοι για να αποφύγουν τον ολοθρευτή άγγελο. Όταν ήρθαν οι 10 πληγές, έπεσαν 10 πληγές στο Φαραώ, η 10η πληγή, η πιο φοβερή, ήταν να φωνευθούν όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Από άγγελο που είχε στείλει ο Θεός. Και το πρωτότοκο παιδί του Φαραώ φωνεύτηκε. Και έτσι έδωσε άδεια ο Φαραώ να φύγουν οι Εβραίοι στην έρημο. Αλλά είχαν πρωτότοκα και οι Εβραίοι. Έδωσε ο Θεός εντολή να βάλουν σημάδι στην πόρτα, έτσι, και ο άγγελος να μην πειράξει τα παιδιά αυτά τα πρωτότοκα των Εβραίων. Θα πεις, είχε ανάγκη ο άγγελος από σημάδι, δεν είχε, έτσι, αφού έχει τη φώτιση του Θεού, ήξερε που θα πάει, αλλά και αυτό είναι κάτι συμβολικό, κάτι προφητικό, που μας θυμίζει τι, μας θυμίζει το Χριστό μας, το Σταυρό του Χριστού και το σημάδι που έχουμε εμείς επάνω μας, που είναι ο Σταυρός. Έτσι, όποιος έχει το Σταυρό, έχει το βάφτισμα, έχει το Άγιο Χρίσμα, αυτός δεν μπορεί να πειραχτεί από τον διάβολο. Όταν βέβαια ζει και σωστά, όχι επειδή βαφτίστηκα θα πάω όπως είπα στον Παράδεισο. Αν ζω και σωστά, έχω και το σημάδι αυτό, ο ολοθρευτής άγγελος, ο διάβολος δηλαδή, δεν μπορείς να με πάρει, να μου πάρει την ψυχή. Οπότε αυτό το σημάδι που λέτε τη Μεγάλη Πέμπτη, πρώτη φορά το ακούω, μπορεί να είναι κάποιο τέτοιο κατάλοιπο από εκείνη την εποχή ακόμα. Έχουμε και μερικά τέτοια, τα οποία θα λέγαμε είναι και καλά. Δεν είναι όλα κακά αυτά που έχουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Αυτό το έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος με τη Λιλαίωση για όλα αυτά που κυκλοφορούν. Η ασφάλεια είναι να έχουμε πνευματικό οδηγό και να ρωτάμε πριν κάνουμε κάτι, να ρωτάμε για όλα. Όπου μπαίνει σταυρός, αυτό είναι ικανό. Το αυτό που βάζουμε στα μνήματα των νεκρών, είναι σωστό, πάτε λίγο. Το αυτό που βάζουν στα μνήματα των νεκρών, γιατί για να φάει ο νεκρός αυγό, ο νεκρός δεν τρώει. Λοιπόν, ναι, δεν είναι. Αν το βάλεις έτσι σαν μια ευλογία, ας πούμε, ή πας και πεις Χριστός Ανέστη. Πώς έχουμε περιστατικά τέτοια με Αγίους, που πήγαν στα κημητήρια και ψάναν το Χριστός Ανέστη. Και απαντούσαν και οι κοιμημένοι Αληθώς Ανέστη. Παραχωρούσε ο Θεός δηλαδή. Αλλά προσέξτε, η ψυχή του ανθρώπου, του και κοιμημένου, είναι στα χέρια του Θεού όταν είναι δίκαιος. Ή είναι στον Άδη, αν είναι άδικος, αν είναι κακός. Τώρα, δεν είναι μέσα στο μνήμα. Στο μνήμα είναι πλέον μόνο το κουφάρι, μόνο το ντύμα. Η ψυχή του ανθρώπου πλέον έχει φύγει. Λοιπόν, στο Thank you.
Dios venga y te lo pide a Dios, ya te lo pide. Για αυτή την ευλογία που μας έδωσε σήμερα, για αυτή την κατάρτιση ψυχής που κάναμε στο Άγιο Θυσιαστήριο το πρωί. Και το παρακαλέσαμε και το παρακολούμε ακόμη να είναι μέχρι το τέλος του ταξιδιού μαζί μας, να μας ευλογεί και να μας προστατεύει. Ήθελα να κάνω μια παρένθεση στο όσο, σε αυτό που ερώτησε ο Κύριος για τη μαγεία, για τις ευχές του Αγίου Κυπριανού, εάν βέβαια απάντησε ο πατέρας Σάββας, αλλά μια μικρή παρένθεση θα κάνω. Και για μας τους ιερείς, για να διαβάσουμε αυτές τις ευχές, πρώτο βήμα είναι να πάρουμε την ευχή από τον γέροντά μας, από τον πνευματικό μας. Το δεύτερο βήμα πρέπει να έχει τη διάκριση ο ιερέας, αν όντως είναι δαιμονισμένος σε αυτόν που θα διαβάσει τις ευχές. Και μετά έχει μια προετοιμασία. Πρέπει να κάνει νηστεία, προσευχή, για να μην βρεθεί προεκπλήξεων. Γι' αυτό ο λαϊκός δεν μπορεί να διαβάζει τις ευχές. Γιατί συναντήσαμε, ζήσαμε καταστάσεις έξαλλες. Και είναι και όχι μόνο, είναι και επικίνδυνες. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται να διαβάζονται οι ευχές. Ακόμη και της Βασκανίας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Βέβαια. Ο Άγιος Παΐσιος, σας είπα, είναι κάθετος. Δεν επιτρέπεται, λέει, λαϊκός να διαβάζει τις ευχές της Βασκανίας. Πολύ περισσότερο τους εξορκισμούς. Έρχονται μερικοί, έτσι λέει, διαβάζω τους εξορκισμούς. Πώς τους διαβάζει, υποβάσεις. Τους εξορκισμούς τους διαβάζει μόνο ο ιερέας. Ο εξορκισμός τι είναι, είναι η προσευχή που κάνει ο ιερέας, τον Θεό, με την δύναμη της ιερατικής του ιδιότητος, η οποία απευθύνεται στον διάβολο και τον εκδιώκει από το σώμα του ανθρώπου του δαιμονισμένου, έτσι. Γι' αυτό πολύ καλά είπε ο πατήρ Παναγιώτης, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι είναι δαιμονισμένος ο άνθρωπος. Αλλιώς τι κάνουμε, έναν ο οποίος έχει μία ψυχοπάθεια, εμείς τον θεωρούμε δαιμονισμένο, ενώ δεν είναι ο άνθρωπος. Εκεί δεν πρέπει να διαβάσει τον εξορκισμό. Οι εξορκισμοί είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν διαπιστωμένα μέσα τους κατοικούντα δαίμονα. Έτσι, δηλαδή ο διάβολος δεν τους επηρεάζει απλώς με την ενέργειά του, αλλά έχει κάνει φωλιά μέσα τους, μέσα στο σώμα τους. Και χρησιμοποιεί το σώμα τους. Χρησιμοποιεί τις φωνητικές χορδές, έτσι. Και μιλάει ο διάβολος μέσω αυτών. Ή τα χέρια τους, τα πόδια τους, τους βάζει να τρέχουν, να χτυπάνε κλπ. Χρησιμοποιεί ο διάβολος το σώμα τους, γιατί πλέον κατοικεί μέσα τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δαιμονισμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσκυνήσουν Άγια Λείψανα, έτσι, ένα διακριτικό. Πρέπει να το ξέρετε. Θυμάμαι μια περίπτωση που ήταν μια κοπέλα τέτοια, πήγαινε ο ιερέας μπροστά, όρθια ήταν αυτή, με τα Άγια Λείψανα μπροστά της, και αυτή δεν τολμούσε να τα κουμπίσει. Και όπως ήταν όρθια, πήγαινε, προχωρούσε ο ιερέας, αυτή πήγαινε πίσω-πίσω το κεφάλι της και έλεγε, τώρα θα πέσει ανάσκελα. Δεν μπορούσε να τα κουμπίσει. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι είναι δαιμονισμένοι. Και σε αυτούς μόνο ο ιερέας θα πρέπει να διαβάζει εξορκισμούς, όχι οποιοςδήποτε, γιατί όπως ο πατήρ είναι επικίνδυνο, βεβαίως. Ο διάβολος θα σου πει, όπως είπε σε κάποιους εκεί, που κάνει εξορκισμούς, το γράφει στις πράξεις των Αποστόλων. Καλά, τον Χριστό τον ξέρω, τον Παύλο τον ξέρω, εσείς ποιοι είστε. Και τους επιτέθηκαν, λέγει, οι δαίμονες και τους κάνανε τα λατιού. Τους ξέσκισαν τα ρούχα, τους χτύπησαν. Γιατί ο διάβολος δεν αστείευεται. Και δεν μπορεί ο καθένας να τα βάλει μαζί του έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Εξαγριώνεται ο διάβολος. Γι' αυτό σας είπα, η καλύτερη αντιμετώπιση του πονηρού και τον λογισμό που βάζει είναι η περιφρόνηση. Να μην του δώσει σημασία, όπως και έναν κακό άνθρωπο. Τι να πας να τα βάλεις μαζί του. Θα εξαγριωθεί και θα σε διαλύσει, ας πούμε, με την ορμή που έχει με το. Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι να φύγεις, να τον περιφρονήσεις. Λοιπόν, αυτά. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας και
σχέση της μνήμασης.